Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 27 Ως δε κρίθη το αποπλήνημα στην Ιταλία, παρεδίδουν τον Τε Παύλον και την ασετέρους δεσμότας, εκατοντάρχη ονόματι Ιουλίο, σπύρις σεβαστής. Επιβάντες δε πλοίο, αδραμητινό μέλλον δε κατά την Ασίαν τόπους ανοίχθημεν. Όντως συνειμήν, Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως, τη τετέρα κατήχθη η Σιδώνα. Φιλανθρώπος τε, ο Ιούλιος το Παύλο Χρυσάμενος, επέτρεψε προς τους φίλους πορευθέντε επιμελία στοιχή. Κακήθεν αναχθέντες, υπεπλεύσαμεν την Κύπρον, δια το τους ανέμους είναι εναντίους. Τότε πέλαγος το κατά την κηλικίαν και πομφιλίαν διαπλεύσαντες, κατήλθαμεν εις μοίρα της Λυκίας. Κακί ευρών ο εκατοντάρχης πλοίων Αλεξανδρίνων πλέον εις την Ιταλίαν ενεβίβασεν ημάς αυτό. Εν ικανές δε ημέρες βραδιπλοούντες και μόλις γενόμενοι κατά την Κνίδων μη προσεόντω ημάς του ανέμου υπεπλεύσαμεν την Κρήτην κατά Σαλμόνην. Μόλις τε παραλεγόμενοι αυτήν, ήλθομεν εις καλούμενον καλούς λιμένας, ο εγγύς ειν πόλης λασέα. Ικανού δε χρόνου διαγενωμένου, και όντως ήδη επισφαλούς του πλωό, δια το και την νηστείαν ήδη παρελληλυθένε, παρίνει ο Παύλος λέγον αυτής. Άνδρες, θεωρώ ότι με και με πολλή ζημίας, ο μόνον του φόρτου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών μέλην έσαισθε τον πλούν. Ο δέκατον δάρχης το κυβερνήτη και τον αυκλήρο, επίθετο μάλλον, ή της υπό του Παύλου λεγωμένης. Ανευθέτου δε του λιμένους υπάρχοντος, προς παραχημασίαν, η πλοίου σέθεν το βουλήν, αναχθήνε κακήθεν, ή πώς δίνεν το καταντήσαντες η σφήνικα παραχυμάσε λιμένα της Κρήτης βλέποντα καταλήβα και καταχώρων. Υποπνεύσαντος δενό του, δόξαντες της προθέσεως και κρατικένε, άραντες άσον παρελέγοντο την Κρήτη. Με του πολύ δε έβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο καλούμενος Ευρωκλείδων. Συναρπασθέντος δε του πλοίου και μη δυναμένου αν το φθαλμίν ανέμου, επιδόντες εφερόμεθα. Νησίον δε τυποδραμόντες, καλούμενον κλάβδιν, μόλις ισχύσαμεν περικρατής γενέσθε της σκάφης, ειν άραντες βοηθίες εχρόντο υποζωνήντες το πλοίον φοβούμενοι είτε μη στην σύρτην εκπέσωσι, χαλάσαντες το σκεύος ούτως εφέροντο. Σφοδρός δε, χιμαζομένον ημών, τι εξής εκβολήν επιούντο. Και τη τρίτη αυτόχυρε στην σκευή του πλοίου ερήψαμε. Μήτε δε ηλίου, μήτε άστρον επιφαινόντων επιπλέον ημέρας, Χειμώνος τε ο ολίγου επικειμένου, λοιπόν περιηρεί το πάσα ελπίστου σώζεσθε ημάς». Πολλής διασητείας υπαρχούσης τότε σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών είπε «Έδημένο άνδρες, πειθαρχείς αντάσμη, μη ανάγεσθε από της Κρήτης, κερδίσετε την ύβριν ταύτην και την ζημίαν». «Και τα νυν παρενόημας ευθυμινήν» από βολίγαρ ψυχή σου δε μία έστε εξ ημών πλην του πλοίου. Παρέστη γαρ, μη, τη μεικτή ταύτη άγγελος του Θεού ου ημί, ο και λατρεύω, λέγον, μη φοβου παύλε, και σαρί σε δι παραστήνε. Και ιδού και χάριστές ο Θεός πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δύο ευθυμείτε άνδρες, πιστεύω γάρ το Θεό, ότι ούτω έστε καθόν τρόπον λελαλιτέμι, ει νήσων δε την αδύη μα εκπεσή, ω δε τέσσερε δε και δεκάτη γένετο, διαφερομένων ημών εν το αδρία, κατά μέσον τη νυχτό υπενώνει ναύτε προσάγει την ναύτη χώρα και βολήσαντες εύρων, οργίας είκοσι, βραχίδε διαστήσαντες και πάλιν βολήσαντες εύρων, οργίας δεκαπέντε. Φοβούμεν είτε μήπως εις τραχείς τόπους εκπέσωμεν, εκ πρίμνης ρίψαντες αγκύρας τέσσαρας, ύφχοντο ημέραν γενέσθε. Των δεναυτών ζητούν τον φυγήν εκ του πλοίου και χαλασάντον την σκάφη στην θάλασσα. Προφάση ω εκπρόρα μελών τον αγκύρα εκτείνει, είπεν ο παύλο του εκατοντάρχη και τι στρατιώτε. Εάν μη τη εν το πλοίο, η μη σωθήν ου Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σχοινία τη σκάφη και ηιασαν αυτήν εκ Άχρη δε ου έμελεν ημέρα γίνεσθε, παρεκάλει ο Παύλος, άπαντας με τα λαβήν, τροφής λέγον. Τέσσαρες και την σήμερον ημέραν, προσδοκώντε άσιτη διατελείτε, μηδέν προσλαβόμενη. Δύο παρακαλώ ημάς, με τα λαβήν τροφής. Τούτο γάρ προς τη συμμετέρα σωτηρίας υπάρχει. Ουδενός γαριμών θρίξ εκ της κεφαλής πεσίτε. Υπόν δε ταύτα και λαβών άρτων ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων και κλάσας ήρξα το εστί. Εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες και αυτοί προσελάβουν το τροφής. Ήμεν δε εν το πλοίο επάσε ψυχέ διακουσίε εβδομήκοντα έξ. Κορεσθέντες δε τροφής εκούφιζον το πλοίο εκβαλόμενοι των σύτων εις την θάλασσαν. Ότε δε ημέρα εγένετο την γην, ούκ κόλπον δε την ακατενόουν έχοντα εγιαλόν, ισόν εβουλεύσαντο, ή δίνεντο εξώσιο το πλοίον. Και τα σανγκύρας περιελώντες ίον εις την θάλασσαν, άμα ανέντες τα ζευκτηρία των πηδαλίων, και επάραντες τὸν αρτέμο να την κατήχων των εγιαλών, περιπεσόντες δε εις τόπον διθάλασσον επόκυλαν την άβν, και ημέν πρόωρα ερίσασα έμεινε ασάλευτος, είδε δε να ελίετο υπό της βιαίας των κυμάτων, των δε στρατιωτών βουλή εγένετο ή να τους δεσμώτας αποκτήνωση, μη της εκολυμβήσας διαφύγει. Ο δεκατοντάρχης, βουλόμενος διασώσε τον Παύλων, εκόλλησεν αυτούς του βουλήματος. Εκέλευσέτε τους δυναμένους κολυμβάν, απορρίψαντας πρώτους επί την γήν εξιένε, και τους λοιπούς ους μέν επισανήσειν, ους δε επίτηνον τον από του πλοίου, και ούτως εγένετο πάντας διασωθήν επί την γήν.